Λοιπόν, να πω ότι για να κάνω αυτή τη συνέντευξη έμαθα ρώσικα. Εντάξει. Έκανα εντατικά μαθήματα, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω ρώσικα. Έτσι. Θα βάλω υπότιτλους από κάτω για να καταλαβαίνουν οι Έλληνες. Στη Ρωσία μπορεί να παίξει, πάντως ήδη. Οκ. Okay. Λοιπόν, Ελεονόρα. Ναι. Το επώνυμο δεν μπορώ να το πω, Φιλενάδα, θα το πεις μόνη σου. Εντάξει, Πλωσιχίνα. Έχουμε εδώ μια γάτα Maine Coon. Ναι. Ωραία. Είναι αυτές junior. Οι γάτες, ναι, αυτό είναι μικρό γατάκι. Είναι junior, 7,5 μηνών. 7,5 μηνών είναι αυτό. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το πιάσεις έτσι, να δω λίγο πόσο είναι 7,5. Αυτό είναι 7,5 μηνών. Έτσι θα πιάνετε και στις εκθέσεις για να δείχνετε το... Ωραία. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό, ρε εσύ, Ελεονόρα, 2 χρονών πόσο θα γίνει? Αυτή η συγκεκριμένη ράτσα μεγαλώνουν έως 3-4 ετών. Ναι. Δηλαδή και μπορεί να φτάσει... Και σαν τον 12 κιλά, ναι, πάνω από ένα μέτρο. Μάλιστα. Μεγαλώνω, ναι, μέχρι 2-3 ετών. Ποια είναι η ιστορία τους, πού εμφανίζονται? Προέρχονται από την Βόρεια Αμερική, από τους δάσους της Βόρειας Αμερικής. Πολιτεία μεν. Και γι' αυτό το λόγο... Μια, θέλει εμένα, εμένα θέλει. Για να δούμε. Εμένα θέλει. Το βλέπω εγώ, το έχω δει τόση ώρα. Γι' αυτό το λόγο το σωνόμασταν Maine Coon. Ναι. Δεν με θέλει. Ναι. Όχι, με θέλει. Γιατί δεν με θέλει. Ναι. Το 1993 βγήκε και νόμισμα. 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 Είναι η γάτα με νόμισμα. Ναι, με την φωτογραφία τους. Ξανά στη μαμά. Αληθεύει ότι η συμπεριφορά τους θυμίζει λίγο σκύλο? Ναι. Γι' αυτό λόγο τους λένε γατόσκυλα. Γατόσκυλα. Ναι, εκπαιδεύονται εύκολα, δηλαδή ακούνε. Καλά, σε είδα σε ένα βίντεο ότι πέταγες την μπάλα και την έφερνε. Ναι, το φέρνω. Ναι. Ωραία. Με υπομονή μπορείτε να καταφέρνετε να σας φέρουν και παντόφλες, δηλαδή. Μπορεί η γάτα να μου φέρει και τις παντόφλες. Ναι, καταλαβαίνω. Να τους διώξω τους σκύλους. Να σου πω, αν είναι έτσι, αν μου δώσεις τρεις γάτες. Μάλιστα. Εκπαιδεύεις εσύ και γάτες ή μόνο εκτροφέας είσαι? Εκτροφέας. Εκτροφέας. Ναι. Για πες μου, το εκτροφείο πώς λέγεται? Ερμιονίδα. Ερμιονίδα. Ναι. Ωραία. Και πόσο συχνά κάνεις γένες, πόσο συχνά... Εντάξει, το πιο σωστό, δηλαδή, και για να και ξεκούραστο για τη γάτα είναι μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα... Για μία γάτα, δηλαδή. Ναι. Και από εκεί πέρα, αναλόγως πόσες. Πες μου λίγο για το χαρακτήρα τους. Είναι πολύ γατόσκυλα. Είναι γατόσκυλα. Είναι ήρεμα. Τρυφερά. Κοίτα. Ναι. Φεντιάρης. Κατευθείαν τις έπιασα, εγώ δεν με πείραξε καμία, έτσι. Σε βλέπει πρώτη φορά και είναι τρυφερά. Είναι, δηλαδή, τους αρέσει να παρέα με τα παιδάκια, φαντάσου. Δηλαδή, μπορούν να ταντεύουν μωρό. Χουρχουρίζει τώρα. Χουρχουρίζει, τραγουδάνε, κάνουν μασάζ. Τραγουδάνε, κάνουν μασάζ. Ναι. Πώς ξεκίνησες εσύ? Πάντα ήθελα μία γάτα, απλώς πάντα ήθελα μία λευκή, έτσι, αριστοκρατική, μεγάλη. Και έτυχε να την δω στο ίντερνετ και αποφάσισα ότι θα... Ερωτεύτηκες. Ναι, ειδικά σε λευκό χρώμα, δηλαδή, και με αυτά τα δικά του τα... Φουντίτσες, τι? Φουντίτσες, ναι. Ωραία. Ναι. Πρόσεξε, θα κάνω κάτι, κοίταμε, ωραία. Λοιπόν, ωραία, σου έφερα μια λευκή γάτα, εντάξει, όπως μου τη ζήτησες, γιατί έχω διάφορες ικανότητες εκτός από εκπαιδευτή σκύλων. Έτσι, έχω περάσει και με τον David Copperfield αρκετό καιρό μαζί του. Εδώ έχουμε, πόσο μηνών είμαστε? Είμαστε σχεδόν 8 μηνών. Σχεδόν 8 μηνών. Πόσα μέτρα είμαστε, για δείξε μου και εδώ. Είμαστε, έλα εδώ. Εδώ είμαστε. Α, μικρή είναι. Δεν είναι πολύ μεγάλη.
Εντάξει, λίγο μεγαλύτερη από αυτές που έχω στην αυλή. Θα μεγαλώνει μέχρι 3 χρονών, θα φτάσει 12 κιλά. Ωραία. Είναι πολύ ήρεμες, ε. Ναι, είναι ήρεμες, είναι τρυφερές. Με τους σκύλους πώς τα πάνε? Πολύ καλά πάνε, πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, άμα τους δώσεις περιθώριο λίγο χρόνο να μάθουν, να τρέχουν μαζί σαν αλογάκια στο σπίτι. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Τους πελάτες σου, τους ανθρώπους που τους δίνεις, τις γάτες, τους επιλέγεις? Ναι, βεβαίως. Απορρίπτεις κάποιους, δηλαδή, λες όχι σε κάποιους? Προσπαθώ να μάθω ό,τι χρειάζεται να μάθω για να μπορέσω να εμπιστευτώ στον άνθρωπο. Πες μου και αυτό, Ελεονόρα, πες μου, δηλαδή, ποιος είναι ο τύπος? Το βασικότερος κανόνας να έχουν κατάλληλο χώρο. Δηλαδή, το μπαλκόνι πρέπει να περιέχει... Πλέκμα, ναι. Περίφραξη, ναι. Mm-hmm. Αν είναι κήπος, πρέπει να είναι σωστά... Περιφραγμένος, ώστε να μπορεί να σκαρφαλώσει κιόλας. Ναι, ναι. Είναι το βασικότερο, δηλαδή, mm-hmm. για να ξέρεις ότι θα μπορέσει να φροντίσει, να την ταΐσει. Τον άνθρωπο σαν χαρακτήρα τον κρίνεις, θα το τσεκάρεις δηλαδή? Είναι σημαντικό να αγαπάει, δηλαδή να αγαπάει ζώα, δηλαδή γατάκια, σκυλάκια. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Ωραία, και τι κόστος μπορεί να έχει? Δεν θα μιλήσω για το δικό σου μόνο εκτροφείο, γενικά να μου πεις τι κόστος μπορεί να έχει μια Maine Coon. Καλά τη λέω, Maine Coon. Maine Coon, ωραία. Ναι. Οι τιμές κυλάνε γύρω στα 500 ευρώ mm-hmm. για στυρωμένο γατάκι, mm-hmm. για να... Γιατί εγώ ζήσει. Πήρα έτσι, κάνοντας ένα ρεπορτάζ, πήρα 2-3 τηλέφωνα, ναι. Και μία μου είπε 1200. Α. Ναι. Ίσως υπάρχουν και... Ίσως υπάρχουν και κάποιοι... Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ξεκινάει από 500, λοιπόν, έτσι. Ναι, ναι. Αν και και λιγότερα, δηλαδή. Αν είναι καλός ο άνθρωπος και θα περάσει, ναι, καλά η γάτα. Πες μου κάτι άλλο. Γιατί σχεδόν όλοι όσοι κάνουν εκτροφή Maine Coon είναι από τη Ρωσία? δηλαδή, όταν νομιμοποιήθηκε η ράτσα, στην Ρωσία, δηλαδή πιο γρήγορα, το 2011, mm-hmm. δηλαδή είχε σταθεροποιηθεί σαν φυλή η Maine Coon στη Ρωσία. Mm-hmm. Γι' αυτό κάπως ασχοληθήκατε. Ναι, και απλώθηκαν, ναι. Δηλαδή, και από τη Ρωσία. Εδώ ήρθε μετά η φίλη. Ωραία. Θέλεις, κουράστηκες και με τη λευκή, θέλεις να πάρουμε άλλη γάτα? Βεβαίως. Ωραία, οκ. Okay. Ωραία, τώρα έφερα εδώ πέρα ποιον. Είναι ο Ερακλής. Ναι. Black smoke χρώμα το αγόρι μας. Καταπληκτικό χρώμα να πω. Καταπληκτικό χρώμα. Είναι λίγο στραβωμένος, είναι λίγο, τα έχει πάρει λίγο, είναι λίγο νευριασμένος. Λίγο ντροπαλή. Θα έλεγα. Για πες μου κάτι, η τρίχα τους είναι σαμαλή. Ναι, επειδή προέρχονται από την Βόρεια Αμερική, από το δάση, ναι, της Αμερικής, είναι και μαθημένοι στο χιόνι να περπατάνε, ξέρεις, κάποιοι να ψαρεύουν ψάρι στα ποτάμια, δηλαδή είναι ειδικό τρίχωμα, δηλαδή προετοιμασμένοι για να ζουν στο κλίμα, το χειμώνα, το μέσα χειμώνα, στα χιόνια, ναι, ναι. Αλλάζει το τρίχωμα τώρα, δηλαδή, ναι, είναι... Ναι, ναι, δηλαδή αλλάζουν το χειμώνα, αποκτάνε έτσι γουνίτσα και το καλοκαίρι τη χάνουνε, δηλαδή... Αλλάζουνε. Ναι. Όποιον έχω χαϊδέψει έχει χουρχουρίσει, έτσι. Δηλαδή δεν έχει δείξει κάποιος κάτι παράξενο που είμαι άγνωστος. Είναι πολύ τρύφερα. Έτσι. Ναι, ναι. Ούτε δείξανε κάτι με τις μυρωδιές, με τους σκύλους εδώ μέσα. Όχι. Είναι τα παιδιά σου. Ναι, δεν, και... δεν έχεις σταματήσει να τα χαϊδεύεις. Έχεις τρέλα, τρε. Έχεις τρέλα μεγάλη, έτσι. Ναι. Ναι. Πόσες γάτες έχεις μες στο σπίτι? Στο σπίτι τώρα έχω τα γατάκια οποία θα τα δώσω, δηλαδή πόσα έχουμε, 8... 8 γατάκια 8... σε αυτή την ηλικία περίπου. Σε αυτή την ηλικία έχουμε 4 και άλλα, πόσα, 4,
πέντε. Έχουμε πιο μικρά, δύο, τεσσάρων ενώ. Παιδιά, όποιος προλάβει, όποιος προλάβει, γιατί ναι, ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε, εδώ, να σου πω, Ελεονόρα, ψήνομαι. Ψήνομαι, έχω αρχίσει δηλαδή, έχω αρχίσει και ψήνομαι, δηλαδή, καταρχήν ήθελα πάντα μια γάτα για να δουλεύω τους σκύλους, να, ναι. Να μην τις κυνηγάνε. Α. Για πες μου όμως τώρα και σε σχέση με αυτό, αυτή η γάτα μπορεί να φορέσει λουρί και να περπατήσει? Βεβαίως, βεβαίως, τους αρέσουν οι βόλτες. Αλήθεια, ναι. Δεν κοντράρει? Όχι, όπως οι άλλες γάτες. Δηλαδή όπως και σκυλάκια προφανώς. Πρέπει να το μάθεις. Ναι, να το μάθεις. Δηλαδή από 4 μηνών και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, το μαθαίνεις σιγά σιγά. Το φοράς πρώτα στο σπίτι, mm-hmm. να το δίνεις ίσον και μετά σιγά σιγά. Γίνεται. Μάλιστα. Ωραία, αν σου πω εσύ, Ελεονόρα, ότι θα σου δώσω 100.000 ευρώ, αλλά θα μου δώσεις όλες σου τις γάτες και δεν θα ξανασχοληθείς. Ευχαριστώ, είναι αγάπη. Τι? Είναι αγάπη, δηλαδή. Δεν θα το δεχτείς? Όχι. Όχι, δεν θα το δεχτείς. Με 200... Όχι. Όχι. Μάλιστα, ωραία. Κάτσε να δω πώς θα... Να σου δώσω ένα σκύλο να μου δώσεις μια γάτα. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Έχεις δύο παγ. Έχω δύο παγ. Έχεις δύο παγ. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα πάνε? Τέλεια. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ναι, ναι. Το παγκ αρχαία, ναι, φιλή και αυτό, να ξέρω, από τις αρχαιότερες, ναι, φιλές, ναι, των σκύλων. Mm-hmm. Ωραία. Πες μου τώρα λίγα πράγματα παραπάνω για το χαρακτήρα της. Τι τους αρέσει να κάνουν? Τους αρέσει νερό. Πολύ νερό. Τους μπορούν αρέσει να πίνουν νερό. Ναι. Μπορούν να κολυμπάνε όσο πίνουν το νερό. Μα οι γάτες συνήθως δεν τους αρέσει το, ναι, νερό. Ναι, επειδή ακριβώς είναι οι φίλοι των... της Βόρειας Αμερικής, ναι, των δασών που ήταν υποχρεωμένοι, ξέρεις, να ελίμνες, ναι, 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 να βρίσκουν μόνο τους τροφή, δηλαδή τα ψαράκια και αυτά είναι μαθημένοι, δηλαδή έχουν στο DNA τους. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου κάτι, αν τώρα ας πούμε φέρω μια γυάλα εδώ πέρα με ψάρια, ναι, θα το καθαρίσει, ναι, θα κυνηγήσει, ναι, κανονικά, ναι, ε? Ναι, κανονικότατα. Ναι, το έχουν ακόμα μέσα τους, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Αν την αφήσουμε, οι άλλες γάτες, άμα βγεις έξω σε εξωτερικό χώρο, έχει φύγει. Αυτή θα φύγει αμέσως με το που θα βγει έξω. Ίσως θα βγεις, θα κοιτάξεις, θα καταλάβει ότι ο χώρος είναι άγνωστος. Ναι. Και θα καταλάβει ότι πρέπει να πάει σπίτι, δηλαδή, ναι, θα γυρίσει. Θα γυρίσει. Θα, ναι, φύγει, αλλά θα γυρίσει. Εάν βγει έξω, στο δρόμο, ναι, ναι, και θα καταλάβει, όπα, δεν γνωρίζω. Τι είναι αυτό, όχι, πάω σπίτι. Δεν είναι χώρος, ναι. Μάλιστα, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Η συμπεριφορά τους είναι λες και είναι ενήλικες γάτες, ενώ είναι νεαρά γατάκια. Ναι, είναι πολύ όρεμες. Mm-hmm. Είναι όρεμα γατιά, μπορούν να βλέπουν τηλεόραση δίπλα, να περπατάνε, δηλαδή να βγαίνουν τη βόλτα μαζί. Δηλαδή, παρέα, δηλαδή, να είσαι, mm-hmm, να κάνεις να διαβάσεις, εκείνος να σου κάνει μασάζ. Δηλαδή, με έχεις τώρα, τραγουδά, με έχεις ρίξει ρε εσύ, Ελεονόρα, να πούμε. Είναι πολύ τρυφερό. Με έχεις, δηλαδή, πεθάνει τώρα με αυτό, με το μασάζ που μου λες συνέχεια, δηλαδή. Είναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε να... Έτσι δείχνουν την αγάπη τους. Την αγάπη τους με το μασάζ. Μπράβο. Φαίνεται ότι έχω καλή άβρα με τις, ναι, με, ναι, τις, ναι, γάτες, ναι, έτσι. Στοχό. Σωστή επιλογή. Σωστή επιλογή. Λοιπόν, αν θα διάλεγα αυτόν. Γιατί έχει λίγο το βλέμμα του Bruce Willis. Oh, ναι. Έτσι, είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, ας πούμε. Είναι, λέει και πράσινο μάτι, ατρέστη. Έχει και πράσινο μάτι, είναι και στραβωμένος. Έτσι και Ροτβάιλερ να έρθει απέναντί του, θα ψαρώσει, δεν έχει... Ναι, και όσο μεγαλώσει εδώ πέρα, ο γιακάς θα γίνει έτσι βασιλικός. Βασιλικό. Ναι, 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 ναι. Εδώ κοιτά παιχνίδι. Χαλαρώνει, ναι. Με έχεις πεθάνει. Σε λίγο θα ξεκινήσει. Ρέσει, Ελεονόρα. Δηλαδή, εγώ έχω μπει σε ανθρώπους που έχουν σπίτια με γάτες και έχω δει έχουν δέντρα για να σκαρφαλώνουν, ναι, ναι, έχουν, ναι, τέτοια. Ποια είναι τα απαραίτητα πράγματα? Όπως... Πρέπει να έχει κάτι να σκαρφαλώνει? Ναι, γατόδέντρα, ονυχιοδρόμιο, mm-hmm, που πρέπει να ξύνουν τα νύχια τους οπωσδήποτε. Mm-hmm. Οπωσδήποτε. Και επειδή είναι η πιο μεγαλόσωμη σπιτική ράτσα των γατιών, χρειάζονται όσο πιο ψηλό,
Τόσο όσο καλύτερα. Πιο φορτή, ναι, τόσο καλύτερα να μπορέσει δηλαδή, με τα 10-12 κιλά γατάκι. Mm-hmm. Ωραία, πόσο... αφήνει τρίχα όμως την ΚΑΕ. Έχεις γίνει και εσύ. Ναι, κοντεύεις να γίνεις το μαύρο φόρεμα, κοντεύει να γίνει ασπρόμαυρο. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν κάνει αυτός, αφήνει πολύ τέτοιο, πολύ τρίχωμα, θα τον αφήσεις σε μένα. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου τον αφήσεις αυτόν. Τι άλλο πρέπει να έχει? Λοιπόν, πρέπει να έχει και χώρο, έτσι. Δηλαδή, μεγάλο σπίτι. Είναι πολυκατοικία, μπαλκόνι. Ναι. Να βλέπει γάτα έξω. Περικοκλημένο. Τόσο αρέσει να βλέπουν πουλάκια, ξέρεις. Μιλάνε σαν... Πιτάτος μιλάνε. Έχεις ακούσει ποτέ πώς μιλάει? Όχι. Όταν βλέπει πουλάκια, αρχίζει και το μιλάει, το μαγεύει. Το τραβάει προσοχή. Του μιλάει, το μαγεύει ή το φωνάζει να το... Όχι, το μιλάει. Α. Δηλαδή... Θα κυνηγήσει πουλί, μία... πουλί θα κυνηγήσει. Το πουλί μπορεί να κάθεται και εκείνος να το βλέπει, να το βάλει στο μάτι και να του μιλάει, να του μαγεύει. Δεν θα το κυνηγήσει, να το πιάσει, να το... Δηλαδή, περισσότερο το ψάρι θα κυνηγήσει από το πουλί. Όχι, θα κυνηγήσει πουλί. Θα κυνηγήσει πουλί. Ναι. Και... Αλλά πρώτα θα το μαγέψει. Βέβαια, ναι. Το κοιμίζει. Με τρυφερή φωνή τους, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία, είναι και κυνηγός. Ναι. Εδώ και... βλέπουμε και μια επίθεση που έγινε στην κοτσίδα. Και ποντίκια κυνηγάνε. Ναι. Δηλαδή στην Αμερική γι' αυτό το λόγο επέζησε αυτή η φυλή. Το χέρι τους ρε είναι τεράστιο. Όσες φορές το άνοιξε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θες να αλλάξουμε πάλι γατά? Όχι. Όχι, να κρατήσουμε αυτή. Ξέρω το όπως θέλεις. Κάτσε να αλλάξουμε πάλι. Ωραία. Ήσουν πάντα γατού, δηλαδή πάντα σ' αρέσαν οι γάτες? Πάντα είχαμε γάτες. Πάντα είχαμε γάτες και σκυλά. Mm-hmm. Δηλαδή ήμασταν πάντα είχαμε ζωάκια από μικρά, από μικρή ηλικία. Ναι. Μάλιστα. Αν τώρα ας πούμε για κάποιο λόγο δεν μπορούσες να κάνεις εκτροφή Maine Coon, το είπα καλά? Ναι. Ωραία. Θα έκανες Περσίας? Περσίας... Τώρα μετά το Maine Coon, μόνο Maine Coon. Θα σταμάταγες δηλαδή, αν δεν μπορούσες να κάνεις, δεν θα κάνεις άλλη γάτα εκτροφή? Όχι. Δηλαδή Maine Coon είναι... Η βασίλισσα. Ο σύντροφος, δηλαδή είναι, ναι, είναι ο βασιλιάς. Το νούμερο ένα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που για σένα, ρε παιδί μου, την κάνει τόσο ξεχωριστή? Είναι αυτό, δηλαδή είναι... Τι διαφορά έχει από την Περσία σου? Είναι το IQ. Είναι δηλαδή... Είναι πιο έξυπνη γάτα. Είναι πολύ έξυπνη, δηλαδή σε καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ο τόνο της φωνής. Καταλαβαίνει... Δηλαδή τα πάντα. Είναι δηλαδή... Δένεσαι μαζί τους και εκείνη μαζί σου. Και γίνονται... Μάλιστα. Η συνέχεια. Πόσα γατάκια μπορεί να κάνει σε μια γενιά? Αυτό είναι αναλόγως, δηλαδή είχαμε γένα και ένα γατάκι και είχαμε γένα 10 γατάκια. Α. Ναι, είναι... Αυτά όλα γίνονται με κτηνίατρο, με παρουσία κτηνίατρου ή γεννάνε μόνες τους? Εμείς καταφέρνουμε μόνοι μας, απλώς εντάξει, όταν βλέπεις κάποια περίπτωση ή θέλεις να προετοιμαστείς, κανονίζεις και με το κτηνίατρο, δηλαδή... Ωραία. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς είναι, με τη μορφολογία της δηλαδή. Βλέπω ότι έχουμε κάτι τουφίτσες εδώ πάνω. Ναι. Αν δεν υπήρχαν οι τουφίτσες, δεν είναι Maine Coon? Όχι, επειδή είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό. Ναι. Το μητερό αυτή, γιατί βλέπω ότι το αυτή είναι μητερό. Ναι. Ωραία. Είπαμε για το μέγεθος. Αλλά έχει κάτι χαρακτηριστικό στο μέγεθος, δηλαδή είναι τετράγωνη ή είναι μακριά? Πρέπει να έχει, ας πούμε, άμα το σώμα σας είναι 80 πόντους, η δωρά πρέπει να είναι 40, δηλαδή έχει δικά το στάνταρτ. Mm-hmm. Το κεφάλι πρέπει να είναι έτσι μεγάλο και τετράγωνο. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι. Αυτά δηλαδή, ναι. Ωραία, πες μου κάτι τώρα. Θέλω να πάρω εγώ μια Maine Coon και πηγαίνω σε ένα εκτροφείο. Τι πρέπει να προσέξω?
Θα ζητήσει πεντιγκρί λέγεται και στα γατιά. Το βασικότερο είναι αυτά τα τεστ που είπαμε για την, για την καρδιά και τα λοιπά. Έχουν όμως γενεολογικό δέντρο, ναι, χαρτί. Βεβαίως, πεντιγκρί λέγεται, ναι, και στα γατιά. Ωραία. Στο πεντιγκρί τι πρέπει να διαβάσω, τι πρέπει να κοιτάξω. Οι γονείς της, δηλαδή γενεολογικό δέντρο. Δηλαδή αν έχουν επιτυχίες, αν έχουν τέτοια πράγματα. Εκεί πέρα γράφουν οι γονείς, δηλαδή γιαγιάδες, παππούδες. Δηλαδή, ναι, 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 σαν τους σκύλους. Ναι, ναι, αυτό. Και γράφουν, και τις διακρίσεις, έτσι. Πόσα έχεις κερδίσει στις εκθέσεις και τα λοιπά. Στο πεντιγκρί δεν γράφει. Απλώς μπορεί να αναφέρεται champion, inter-champion. Δηλαδή. Ναι, 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 αυτό εννοώ. Αυτό, ναι, αυτό εννοώ. Ναι, 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 αυτό. Ότι ο μπαμπάς της, ας πούμε, ήταν, ναι, 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 international champion. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτά δεν έχουν κατέβει ακόμα σε εκθέσεις. Όχι. 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 Ωραία. Πάμε καλά στις εκθέσεις, Ελεονόρα. Μια χαρά πάω. Πάμε καλά. Δηλαδή, ναι, μια χαρά. Κερδίζουμε βραβεία. Κερδίζουμε, ο μπαμπάς του. Ναι. Απλώς δεν πηγαίναμε τόσο συχνά, επειδή στην Ελλάδα, ξέρεις, δεν γίνονται τόσο συχνά. Δηλαδή, τελευταία φορά που πήγαμε, βγήκε ο καλύτερος αρσενικός. Ναι, πήρε το βραβείο του, έκλεισε το title champion και μπήκαμε στο επόμενο. Λοιπόν, έχω αρχίσει και χουρχουρίζω και εγώ. Έχω ηρεμήσει. Ναι, αυτό λένε ότι... Και είναι καταπληκτικό. Ωραία. Καθαρίζουμε ενέργεια, γάτας. Αλήθεια. Ναι, χρειάζεται καθαρισμός εδώ πέρα. Έχει λέω πέσει... γενικώς το σπίτι, πολύ. Στο σπίτι παίρνουν γάτες και όταν δηλαδή καθαρίζουν ατμόσφαιρα, ενέργεια, ξέρεις. Ωραία. Είναι και ιονιστής, λοιπόν. Λοιπόν, ναι, και εάν πονάς σε, ναι, κάποιο σημείο και το σφάσεις εκεί, μετά φεύγει πόνος. Μόνο πονάει κοιλιά, η κεφάλι, μόνο τους μπορούν να ξαπλώσουν εκεί πέρα. Το έχει ζήσει αυτό, δηλαδή, ναι, να σε πονάει το κεφάλι σου και να ξαπλώσει η γάτα εκεί πέρα. Και να φεύγει ο πόνος, εσύ τη κοιλιά, δηλαδή να έρθει, να ξαπλώσει και... Αυτό τώρα το θεωρείς χαρακτηριστικό σε όλες τις γάτες, ναι, ή στις, ναι, Maine Coon. Είναι, πιστεύω, σε όλες. Α, όλες οι γάτες. Είναι πιο ευαίσθητα, δηλαδή. Πιο ευαίσθητα στα πλάσματα. Ναι. Μα σου κατέστρεψε στους σκύλους. Εδώ πέρα... Σήμερα δεν, ναι, δεν... Εδώ πέρα απλώς πρωτοαθλητές στο μασάζ. Είναι το νούμερο, το νούμερο ένα. Ωραία. Και νομισματικό της, δεν το συζητάω. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι πρώτη φορά βλέπω γάτα τόσο χαλαρή ξαφνικά σε ένα ξένο χώρο. Πριν ακριβώς 3 ώρες, βρισκόταν εκεί ένα ροτβάιλερ το οποίο είχε ίστρο. Και όμως οι γάτες, ενώ είδα ότι πήγανε, μυρίσανε και τα λοιπά, δεν έχουν ταραχτεί. Όπως ακούνε τους σκύλους μου από μέσα, ναι, και δεν ταράζονται. Είναι έτσι, είμαι πολύ καλός. Είναι έτσι. Ναι. Είναι έτσι. Είναι... Δεν μπορούσα, ναι, να πεις, ναι, ότι είμαι πολύ καλός. Δεν δίνω σημασία. Γιατί που δεν μπορείς να πεις ότι είμαι πολύ καλός τώρα, πρέπει να πεις πάλι για τις γάτες. Είσαι καλός. Είσαι, ναι. Απλώς είναι διακριτικά ζώακια τα Maine Coon. Δηλαδή δεν θα δώσω σημασία εκεί που δεν χρειάζεται. Γιατί. Λοιπόν, Ελεονόρα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι, είσαι γλυκός άνθρωπος, φαίνεται η αγάπη σου για τα ζώα. Με έχεις βάλει σε ένα δίλημα πάρα πολύ μεγάλο, έτσι έχω πρόβλημα δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή, με έχεις βάλει σε δίλημα τρελό, πώς θα καταφέρω να έχω μια Maine Coon με ένα Μαλινουά και με ένα Grenadal μέσα, θα το συζητήσουμε, έτσι, θα το συζητήσω και με την αδελφή σου που... Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Να είσαι καλά. Είστε καλά.